Κύριε Μαρκομιχάλη, έρχομαι σε εσάς. Άκουγα τον γραμματέα σας, τον κύριο Κουτσούμπα, να μιλά για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Επεσήμανε τις προειδοποιήσεις της παράταξης του ΠΑΜΕ στους μηχανοδηγούς. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είστε και αρμόδιος από την Κεντρική Επιτροπή, πόσες αναφορές είχατε κάνει στην κυβέρνηση αυτή, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, σχετικά με την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο? Κύριε Γιάμαλη, οι αναφορές ήταν δεκάδες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η τελευταία ανακοίνωση, η οποία έγινε και πιο γνωστή τρεις εβδομάδες πριν το μοιραίο δυστύχημα, ήταν η τελευταία και η πιο ανατριχιαστική, αν θέλετε, γιατί... Προοικονόμησε δυστυχώς την τραγωδία. Ακριβώς. Προειδοποίησε ότι το μεγάλο δυστύχημα έρχεται και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Δυστυχώς το δυστύχημα ήρθε. Δεν ήταν μόνο η προειδοποίηση των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο σιδηρόδρομο, ήταν και οι πρωτοβουλίες που έπαιρνε το κόμμα μας μέσα στη Βουλή. Μπορείτε να παίξετε, αν θέλετε, κάποια στιγμή το απόσπασμα την ομιλία του Χρήστου του Κατσότη στις αρχές του χρόνου, στις 12 Γενάρη για την ακρίβεια, στο αντίστοιχο νομοσχέδιο που είχε θέμα την ασφάλεια αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, στο οποίο ήταν αντιτριχιαστικές οι προειδοποιήσεις. Διότι επισημέναμε με μεγάλη ακρίβεια την τραγική κατάσταση που υπάρχει στο σιδηρόδρομο και το μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει για ένα μεγάλο δυστύχημα. Την ίδια ώρα να πω ότι από το 2010 μέχρι το 2018, δηλαδή την περίοδο την οποία ολοκληρώνεται, αν θέλετε, και η ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου, έχουμε 197 νεκρούς σε ατυχήματα και 97 τραυματίες σε ατυχήματα στο σιδηρόδρομο. Ήταν και αυτά σημάδια που προειδοποιούσαν για αυτό που θα έρθει. Γι' αυτό μιλάμε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το οποίο έχει επέτειους και ευθύνες. Άκουσα με πολύ προσοχή τους κυρίους πριν και μπορώ να πω ότι τα σημεία τα οποία αναφέρονται είναι η κορυφή του παγόβουνου. Για το παγόβουνο δεν μιλάει κάποιος όμως και νομίζω ότι έχει αξία να σταθούμε. Γιατί εντάξει, οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Το γύρω από το ευθύνες διαχρονικές μπορούν να μπουν τα πάντα. Εδώ μιλάμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για πολιτικές διαχρονικές ευθύνες και μιλάμε συγκεκριμένα. Και στην ουσία, να πω πολύ σύντομα, 2009, επειδή είπατε και για ημερολόγιο πριν λίγο, 2009 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ σπάει το ΝΟΣΕ σε εταιρείες. 2013 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με τον νόμο 4199, τρέχει η ιδιωτικοποίηση. 2016 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζει τη διαχείριση και την υποδομή από το μεταφορικό έργο. Ο ΣΕ πλέον δεν έχει πρόσβαση στο μεταφορικό έργο. 2017-19 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επίσης ξεκινάει η παραχώρηση της Ρενοσέ στην Ιταλική εταιρεία. Θυμίζω τότε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η χώρα γλίτωσε από ένα μεγάλο βάρος και ότι οι επενδύσεις φέρνουν θέσεις εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι, με βάση τα οργανογράμματα του ΟΣΕ, 1.700 κενές θέσεις με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στον ΟΣΕ. 2019 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια 2022 ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση της Τερνοσέ. Για να καταλάβετε τι είναι αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση και κατάτμιση του έργου στο σιδηρόδρομο, μιλάμε ότι διαχωρίζεται η ευθύνη. Ποιος έχει την ευθύνη στο τρένο με τις ράγες. Κάντε το λίγο εικόνα αυτό. Άλλος έχει την ευθύνη για τις ράγες, άλλος έχει την ευθύνη για το τρένο. Γι' αυτό ήταν, δηλαδή, ήταν απόλυτα προδιαγεγραμμένο το έγκλημα. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία και ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Και να πω το εξής πριν κλείσω, με συγχωρείτε. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε, είναι νομίζω πολύ σημαντικό και θαρρυντικό οι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα.